Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Γεια μας, ρε παιδιά. Θέλω το μπουζούκι μου. Το μπουζούκι μόνο αυτό με καταλαβαίνει. Χρόνια, από μωρό παιδί, αυτό με καταλαβαίνει. Του μίλαγα. Τι έχεις, ρε, μου λέγε. Λέω, τι να σου πω. Έχω εκείνο το α, το β, το τάδε. Κάτσε, μου λέει, να το λύσουμε μαζί. Καρδιά μου στάζουν.
Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες αμανταχού. Το πιθανότερο, όπως συνήθως συμβαίνει, είναι ποτέ να μην συνειδητοποίησε αυτά που σκάρωνε με το χέρι του και το μυαλό του και την ψυχή του σε μια καμαρούλα κάπου εκεί στο Εγάλεο Σίτι, ότι ήταν αριστουργήματα σχεδόν όλα ανεξαιρέτως και ότι έμελε να γίνουν κλασικά και να είναι στο στόμα και στην καρδιά όλων των Ελλήνων για πολλές γενναίες. Ήταν γεννημένος, πολύ μεγάλος, πρικισμένος, δούλεψε όμως και σκληρά και σαν αποτέλεσμα είχε να μας αφήσει μια τεράστια περιουσία. Τεράστια περιουσία, χιλιάδες στρέμματα στεριάς και θάλασσας για να ταξιδεύουμε. Ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας. Έχει και ωραίες, ωραίες μορφές στη ζωή, με γέλια, με χαρές, με τραγούδια, τα τραγούδια πρωταγωνιστές. Ο αλλιώτικος άνθρωπος, ο πρικισμένος δημιουργός, ο κατά πολλούς Αριστοφάνης του ελληνικού μας τραγουδιού. Έχουμε μια βραδιά γεμάτη υπέροχα τραγούδια, με μια πολύ ωραία παρέα, με σημαντικούς ανθρώπους, με ανθρώπους που τον, δικούς του ανθρώπους, ανθρώπους που τον ήξεραν. Και έτσι λοιπόν θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια και θα ακούσουμε και πολύ ωραίες ιστορίες που ξέρω ότι σας αρέσουν. Σε μοιράζομαι. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που μάθει τέτοια ομορφιά και να τι να σου κάνει. Θέλω την καρδιά να σφίξω, πέτρα πίσω μου να ρίξω και να φύγω. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, μην χάνουμε χρόνο να πούμε τις καλησπέρες μας. Ο Γιώργος ο Τσάμπρας. Ο αγαπημένος φίλος εκπομπής, ένας άνθρωπος που αγαπάει αλλά και γνωρίζει όσο λίγη το ελληνικό τραγούδι και ένας άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται εν πωλής και γι' αυτό εδώ. Γι' αυτό εδώ την καταπληκτική έκδοση. Για τον Γιώργο Ζαμπέτα, βαθιά στη θάλασσα θα πέσω. Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Τώρα δεν ξέρω ποιος με τοποθέτησε εμένα πρώτο-πρώτο εδώ. Έχω δύο δυσκολίες. Για να ξεκινήσουμε καλά. Ναι, έχω δύο δυσκολίες. Πρώτον, δεν είμαι πολύ καλός στις φιλοφρονήσεις. Ένα. Και ένα δεύτερο. Εγώ ως χαρακτήρας αγαπάω πολύ όλα τα άλλα τραγούδια του Ζαμπέτα, εκτός από αυτά που αγαπάει πολύς κόσμος. Μάλιστα. Υπάρχει βέβαια και μια ευτυχής συγκυρία. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι ένα τραγούδι που μου πάει πολύ αυτό το καιρό για προσωπικούς λόγους. Μάλιστα.
Σίγουρα, σε ό,τι κατάσταση κεράμαστε, θα βρούμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Και επίσης, για να πω και κάτι έτσι, ιστορικό, είναι το τραγούδι που βάζει τον Γιώργο Ζαμπέτα με στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου σε όλο αυτό το παιχνίδι του συνδυασμού του με τον ήχο του Θεοδωράκη και του Χατζηδάκη, που σηματοδοτεί όλη τη δεκαετία του 60 για τον Ζαμπέτα. Μάλιστα, μάλιστα. Καλησπέριζω τη Μαρία Σταφυλοπάτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί τα χέρια είναι σκοινιά και τα κόρνια καράβια. Κι όποιος τα κόβει τα σκοινιά μένει καρδιά του άδεια. Τι να πω εγώ τώρα για τον Ζαμπέτα. Και ποια τραγουδίστρια δεν έχει τραγουδίσει Ζαμπέτα. Αυτό που μου βγάζει εμένα έτσι σαν νέα τραγουδίστρια είναι όλο αυτό το ευαισθησία με μαγιά, σαρκασμός και πολύ σημαντικό αυτοσαρκασμός, που θέλει πολύ να το ψάξει ότι μέσα από αυτό περνάει ένα άλλο μήνυμα. Δεν είναι, δηλαδή, ουσιαστικά κάποια τραγούδια δεν είναι να τα ακούσει κάποιος και να γελάσει, είναι να καταλάβει το νόημα πίσω από αυτό. Μιχάλης Δημητριάδης, καλησπέρα Μιχάλη μου. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Είναι σαν φύλλο στο βοριά και τριχωρείς κλονάρια. Ο ερωτάς πολύ σκληρά χτυπάει τα παλικάρια. Δεν έτυχε να το γνωρίσω ποτέ το μεγάλο δάσκαλο Γιώργο Ζαμπέτα. Θεωρώ ότι είναι από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, γιατί είναι πάνω απ' όλα Έλληνα συνθέτης. Θεωρώ, ακούς το Ζαμπέτα και σου θυμίζει Ελλάδα. Από τους ακούς χίλια μπουζούκια και ξεκαθαρίζω ότι είναι Γιώργος Ζαμπέτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένειά του που μετά θάνατο μπόρεσα και εγώ και τραγούδισα τρία ανέκδοτα τραγούδια σε διάφορα CD του μεγάλου Γιώργου Ζαμπέτα. Γιατί και η οικογένειά του και η κυρία Κέτη και ο υπέροχος έμνηστος Μιχάλης ήταν πολύ κουβαρδάδες. Μοιάζαν στον πατέρα τους. Είχαν να μοιάσουν τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Χρήστος Δάντης, καλησπέρα Χρήστο μου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί μου έλειψες. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω, ήμουν πάρα πολύ μικρός σε ηλικία και τραγούδισα μετά από ένα διαγωνισμό σε μία από τις γιορτές κρασιού που, στο Χαϊδάρι, που, στο φεστιβάλ εκεί και στην οποία εμφανιζόταν ο κύριος Ζαμπέτας. Αν θυμάμαι καλά, παρουσίασε το πρόγραμμα ο Κώστας Βενετσάνος, λοιπόν, του λέει του Γιώργου Ζαμπέτα ότι από εδώ ένας νεαρός συνάδελφος, ήμουν 12 ετών εγώ, και σκύβει και μου λέει, ψήκω από νωρίς το κουρμπέτι. Λοιπόν, και θυμάμαι αυτό από τον Γιώργο Ζαμπέτα. Εγώ να σας πω από την πείρα μου, επειδή είμαι καμουφλαρισμένος ροκάς, έτσι, ουσιαστικά είμαι λαϊκός τραγουδιστής, όπως έχουμε ξαναπεί. Αυτό είπε και η Μάρτα Ιβούρτση προηγουμένως όταν σε άκουσε για τις πρόβες μου. Να είναι καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ροκάρεται πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Είναι, η μουσική του είναι διεθνής. Ναι. Δεν είναι κάτι τυχαίο και πραγματικά αυτό που είπε ο Μιχάλης έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ο πιο γνήσια, ας πούμε, η μελωδίες του είναι οι πιο γνήσια ελληνικές. Και μυρίζει ελληνική θάλασσα όταν τον ακούς. Έτσι. Λένα Αλκαίου. Καλησπέρα και από μένα. Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Και πριν να βγει ο ήλιος. Καλώς σας βρήκα σε αυτή την εκπομπή για τον Γιώργο Ζαμπέτα που τόσο αγαπώ. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα ήθελα να είχα γεννηθεί πολύ πιο πριν για να μπορέσω να τον γνωρίσω και να ζήσω εκείνες τις δεκαετίες και να τραγουδήσω και να συνεργαστώ μαζί του και να τραγουδήσω τα τραγούδια του. Τα τραγούδια του νιώθω ότι τα ξέρω πάντα. Δεν έκατσα να τα μάθω ποτέ. Επίσης κάτι άλλο που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι ο Γιώργος Ζαμπέτας έπαιρνε στίχους θλιμμένους και έβαζε μουσική ματζόρε. Αυτό είναι έντονο χαρακτηριστικό σε πολλά τραγούδια του και τα τραγούδια κυλούν σαν νεράκι. Η Λένα, όταν την ειδοποιήσαμε να έρθει για την εκπομπή, λέμε ποια τραγούδια θες να πεις. Λέει, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω τα πάντα του Ζαμπέτα. Όποια και να μου βάλετε, δεν χρειάζεται πρόβα. Έτσι, ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι.
Ναι, ναι, δεν καλούμε τυχαία ανθρώπους, θέλω να πω. Όχι, όχι, έχω λατρεία με τα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα. Το ξέρει και η Κατερίνα και το ξέρουν και όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι. Το ξέρουν χρόνια τώρα. Θέμη Αδεράδη, καλησπέρα, Θέμη μου. Καλησπέρα. Γουστάρι και αγαπάει το μαύρο, το σκύλο τη Μπουρδού. Το τέφι, τον Αγγελόπουλο, τον Καζατίνη, το πυθικό του, το Μπουτσά. Το Παπαδόπουλο. Έχω αποθυμένο μεγάλο με τον Ζαμπέτα. Πολύ μεγάλο αποθυμένο. Εγώ είχα τη χαρά και την τύχη να τον γνωρίσω τον Ζαμπέτα σε ηλικία 17 ετών. Μαθητής κλασικής κιθάρας εγώ. Δεν μπορούσε ο δάσκαλός μου να πάει τότε στις πάμπολες ώρες ηχογραφήσεων που γινόντουσαν την εποχή, ξέρω εγώ, τέλη δεκαετίας του 60. Mm-hmm. Και έστειλε εμένα, 17 ετών. Επιρμένος εγώ, με πολλά ακόρντα, έπαιζα πολλά ακόρντα, έβαζα και δικά μου, ξεκίνησα να μπω στην ηχογράφηση λαϊκού τραγουδιού. Ο Ζαμπέτας ήταν πίσω στο control. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε το playback που λέμε. Εγώ άρχισα να βάζω δικά μου μέσα. Και ένα ακορντάκι εδώ παραπάνω και αυτό, αγνοώντας παντελώς την παρτιτούρα. Λέει, για σταματήστε, ακούω κάτι, λέει, για πάμε πάλι. Εγώ συνέχιζα εκεί. Οπότε, ήταν η εποχή που φορούσαμε καμπάνες. Και ακούω μια φωνή όπως, ρε εσύ καμπανάγια, πέρα να πληρωθείς και φύγε. Ήταν η πρώτη επαφή μου με τον Ζαμπέτα. Η δεύτερη ήταν εξίσου σημαντική και την κουβαλάω σαν παράπονο γαμώτο. Έχω μπει στο χώρο του τραγουδιού και έχω τραγουδήσει ένα τραγούδι πασίγνωστο, το «Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν». Με φώναξε, έστειλε τον Κώστα Καραγιάννη, τον σκηνοθέτη και παραγωγό του φαντάζομαι, να με βρει. 23 ετών ήμουνα εγώ. Μου λέει, θα πας στην εταιρεία σου και θα τους πεις, μου έχει γράψει 12 τραγούδια ο Ζαμπέτας. Λέω, κύριε Ζαμπέτα, δεν έχω καμία δύναμη εγώ να πω στην εταιρεία, ένα τραγούδι έχω πει. Τότε μου λέει, ξέχνα το και περίμενε. Και το φέρνω, που λέμε βαρέως, γιατί δεν είχα την μεγάλη χαρά και τύχη να τραγουδήσω Ζαμπέτα. Μετά πήρα το δικό μου δρόμο, βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές σε μαγαζιά, είχαμε πάει και σε μια απίστευτη περιοδία στην Αμερική, στο Σικάγο, όπου με έβαζε και τραγουδούσα δικά του τραγούδια. Και ήμουνα και πολύ ευχαριστημένος. Εγώ εγκλωβισμένο μέσα στο δικό μου ρεπερτόριο, γιατί δεν μπορούσα να τα πω δημόσια αυτά, μου δίνεται η ευκαιρία και η χαρά σήμερα να πω μερικά τραγούδια του Ζαμπέτα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παιδιά, μισό λεπτό, Κώστα. Κώστας Μακεδόνας, γεια σου φίλε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Και εγώ πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που είμαι στην απόψινή εκπομπή. Σκεφτόμουν τι θα έλεγα σε αυτά τα λίγα λόγια που λέμε εδώ ξεκινώντας. Ακούγοντας τις νότες του Ζαμπέτα, ακούγοντας τις πρώτες νότες από ένα τραγούδι, είναι ότι γεμίζεις με τα χρώματα και τους ήχους της Ελλάδας και φέρνεις στο μυαλό σου την Ελλάδα που αγαπάμε και όχι την Ελλάδα που μας πληγώνει. Και είναι βάλσαμο πραγματικά τα τραγούδια του από τότε και τώρα. Και νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που με τα τραγούδια τους γίναν διαβατήριο αυτής της χώρας να γίνει γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Χαίρομαι που λίγο πριν φύγει, τραγούδισε ένα τραγούδι του και έγινε μεγάλη επιτυχία το Λευκό τον Πύργο. Σε επανεκτέλεση βέβαια, το είχε πει ο ίδιος παλιά. Ναι, πάμε να πούμε κανένα τραγουδάκι, γιατί έχουμε πολύ κουβεντούλα ακόμα. Να ξεκινήσουμε με τον Χρήστο το Δάντη. Αγωνία και με το Βοριά.
η καρδιά μου πληγωμένη σαν καμπάνα ραγισμένη μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, 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 αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Με καρδιά χίλια κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω. Σε νοιάζομαι, αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
πάσα τη ζωή μου. Με αγαπάς, σε αγαπώ, στο μαύρο κύμα πάνω, με τον οτιά σαν να ζητώ, με το βοριά σε κάνω. Μπράβο, Χρήστο, μπράβο. Είναι ωραίος, ωραίος τραγουδιστής, ωραίος. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Συγκρίνεστε. Αν ζούσε ο Ζαμπέτας. Αν ζούσε ο Ζαμπέτας, τον είχε τσιμίσει. Καλά είσαι. Συνεχίζουμε τις καλησπέρες. Πάμε, εκπροσωπείτε και το θέατρο, δεν γίνεται αλλιώς. Σίλβια Δελκούρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθες, τι κάνεις. Καλώς σας βρίσκω. Ξέρω είναι ότι καλά. Δεν έχεις μεγαλώσει στην ποδιά του, ξέρω ότι δεν τον γνώρισες όταν ήσουν μικρή κτλ. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ μέσα από τις ταινίες. Δηλαδή, μόλις ξεκίνησα να με βάζει η μητέρα μου και να μου λέει «Δες την ταινία», είχα αυτά τα ακούσματα, κατευθείαν τον έμαθα. Μόνο αυτό έχω να πω, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, ξέρω σχεδόν όλα τα τραγούδια του βέβαια. Performer μεγάλος, ναι. Καλά, δεν το συζητώ, Σόμουν, ότι ήταν όλο αυτό, ήταν ένας ρόλος όλο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και θα μάθω νομίζω και ακόμα περισσότερα. Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τι να πω, ούτε κι εγώ ήξερα τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τον ξέρουμε όπως όλοι οι Έλληνες μέσα από τα τραγούδια του και θα τον ακούμε πάντα και για πάντα. Χαίρομαι που είμαι εδώ γιατί νομίζω θα μάθω και ιδιαίτερα πράγματα για αυτή την τόσο ισχυρή προσωπικότητα και ιδιαίτερη προσωπικότητα που ήταν ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και ο Γιώργος Μεσάλλας, καλησπέρα Γιώργο μου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ. Νιώθω ευλογημένος άνθρωπος. Γιατί συνάντησα μεγάλες προσωπικότητες και όχι μόνο από το θέατρο, αλλά γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα απέναντι από το σπίτι του Ζαμπέτα στο Εγάλαιο. Μάλιστα, αυτά είναι. Και μεγαλώνοντας, τον συνάντησα ακόμη πιο κοντά, με την Αλίκη και τον Δημήτρη, με τις ταινίες, με τα σηκωχόρεψε σιρτάκι που έπαιζε, αλλά και που κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ, η Αλίκη, ο Δημήτρης, εγώ και μια άλλη παρέα πηγαίναμε στα ξημερώματα Τέρμα Πατησίων. Η κόρη του τα θυμάται. Και ξημερώναμε εκεί. Και ο Ζαμπέτας ήταν αυτό που είπες και μου άρεσε πάρα πολύ. Αριστοφανικός. Γιατί σατήριζε τα πράγματα. Είχε μέσα του αυτό το χιούμορ, το πηγαίο, που δεν γκόλωνε πουθενά. Και ο Ζαμπέτας ήταν μεγάλος, όχι μόνο μαέστρος, όχι μόνο συνθέτης, ήταν μεγάλος σε όλα. Και στην οικογένεια, ισχυρή προσωπικότητα. Γι' αυτό και έμεινε. Στα μετέπειτα χρόνια συναντιόμαστε, πίναμε και καφέδες, μιλούσαμε. Ήταν για μένα η ζωή μου. Όλοι. Δεν ήταν μόνο ο Μηνωτής και ο Σολωμός που ήταν οι δάσκαλοί μου και όλοι αυτοί οι ιστορικοί ηθοποιοί που είναι εδώ, που τους τιμώ πάρα πολύ, αλλά και τους νεότερους, που θέλω να τους βλέπω να ανεβαίνουν ψηλά, όπως εσύ. Δεν το λέω για κουπλιμέντο επειδή είμαι στην εκπομπή σου, αλλά όποτε βλέπω παράστασή σου, μαγεύομαι και θυμάσαι που ήρθα στη Θεσσαλονίκη να σε ξαναδώ και τώρα που σε είδα τελευταία, με αυτό το έργο που λέγεται «Λες αλήθεια», αυτό είναι, το θυμάμαι. Με αυτό το έργο πραγματικά, πάλι με γοήτευσες. Πάλι με αστρέλανες. Όχι μόνο εμένα, όλους τους θεατές εκείνο το βράδυ. Και χάρηκα που είσαι σπουδαίος στο ποιός. Όχι μόνο εγώ. Άσε με τώρα, θέλω να τα λέω. Όπως λέμε για τον Ζαμπέτα που ήταν μεγάλος, εσύ ακολουθείς μία πορεία καταπληκτική. Επίτρεψέ μου. Εάν αυτό που λέω έχει βαρύτητα. Εάν δεν έχει, οκ. Okay. Κάνε αυτό που είσαι. Και εσύ, Σπύρο, είσαι. Όπως ήταν και ο Ζαμπέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κατερίνα Ζαμπέτα, λοιπόν, πέραν το ότι
μίλησε και οφείλεται σε αυτήν αυτό το βιβλίο που σας έδειξα και στην αρχή με τον Γιώργο Τζάμπρα. Ένα πράγμα που ξεχώρισε από μέσα είναι ότι φαίνεται και αυτή η σεμνή, να πούμε, όπως ο μπαμπάς της κτλ. Λέει, μου άρεσε πολύ αυτή η αποστροφή που λέει. Ερχόντουσαν η Αλίκη και ο Δημήτρης, ας πούμε, στο σπίτι μας για να κάνουν δουλειά κτλ. Και το έλεγα, λέει, στο σχολείο, ότι, γιατί δεν είχε πει ποιος ο πατέρας της. Τι είναι ο πατέρας της. Και το έλεγα στο σχολείο και μου πέρασαν για βλαμμένη. Άσε μωρί που το. Μυθομανή. Για μυθομανή. Σιγά τώρα μην βουγιουκλάει στο σπίτι σου. Έτσι δεν είναι, Κατερινάκη. Ναι, ναι, ναι. Δεν με πιστεύανε. Καλησπέρα σου, καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, ναι. Απόψε το αφιέρωμα που κάνετε στον πατέρα μου, τον Γιώργο Ζαμπέτα, με τους εκλεκτούς καλλιτέχνες και τους εκλεκτούς καλεσμένους σου. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος χαρισματικός, ένας δημιουργός, ένας άνθρωπος με μία πολύπλευρη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος βαθιά συναισθηματικός, πολύ έξυπνος και έβλεπε πολύ το μέλλον, αφού ακόμα και σήμερα αυτά που έλεγε είναι επίκαιρα. Εμείς στο σπίτι, αυτόν τον άνθρωπο, τον βιώναμε, έναν προβληματισμένο άνθρωπο για την καθημερινότητα, μέσα στην καθημερινότητα, τον προβλημάτιζε πάρα πολύ, Σπύρο, η πολιτική κατάσταση της καθημερινότητας. Η εκάστοτε. Έπαιρνε όλες τις εφημερίδες που υπήρχαν τότε, τις διάβαζε όλες και αγχωνότανε. Αγχωνότανε με την πολιτική κατάσταση. Αγχωνότανε με το νυχτοκάματο, με τη δουλειά. Αυτές οι ώρες τώρα είναι για να διασκεδάσουμε. Δεν είναι, να πούμε, για να το ρίξουμε στην κλαψερή και να πλακωθούμε, να πούμε, αλλήλεις στα κλάματα τις κακές και τις άσχημες στιγμές της ζωής μας. Τώρα θα πούμε τις εύθυμες παρτίδες. Όλο αυτό που εμείς το είχαμε εισπράξει σαν προβληματισμό, σαν άγχος, σαν μουρμούρα κατά κάποιο τρόπο, το βράδυ έβγαινε με έναν αριστοφανικό τρόπο, μία πικρόχολη σάτιρα, καταγγελία, καθώς επίσης ο πατέρας μου ήταν μόνιμα αντιεξουσιαστής, δεν ήταν πουθενά πολιτικά. Ποτέ με κανέναν. Ποτέ με κανέναν. Ναι. Και ήταν ένας άνθρωπος δοτικός. Αυτό ήταν. 50 χρόνια δισκογραφία καινή. Δεν έχω πάρει χρυσό δίσκο από κανέναν. Για πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο ποτπουρί από Ζαμπέτα, έτσι να χορτάσουμε, να ευχαριστούμε. Για σηκωθείτε, παιδιά, οι αρμόδιοι, ξέρετε ποιοι. Μαρία, με την πρώτη, έτσι πάμε. Αγόρι μου, στολίδι μου, σα γέρνεις και πιο πέρα κι απ' τα πέρατα του κόσμου μαρμενίζεις. Στάλια, στάλια για χόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου. Ουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην αγκαλιά. Άσε να πω στα χείλη σου τη δίψα μου να σβήσω. Και την καρδιά σου, αγόρι μου,
δροσιά να την ποτίσω. Πόρτες δεξιά σου. Σου έχει κάνει την καρδιά αστεριλή, αστεριλή, αστεριλή πειμένο. Πόρτα κλειστή, πόρτα κλειστή, πόρτα κλειστή τα χείλη σου. Κι απ' έξω πέ, κι απ' έξω πέ, κι απ' έξω περιμένω. Παραλία της μαύρης μου παλιός ζωής, να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό,
Λόστρο μου πήρε ότι μη κανηθώ, μη θυλίνω, η μόνη κάλαμα πιανώ. Και τα πετάνια διότι. Πάρε και τον Αυγερινό, δικό σου καμαρότο, και το φεγγάρι αργυρό για τη Μονιέρη πρώτο. Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πειραιώ. Bye.
απόψε τα μεσάνυχτα θα βγω Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Σαν το μαγνήτη Θεσσαλονίκη μάνα μου γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά κουράκι τέτοια ομορφιά και τα δίκα σου καλή. Ενώ το ταμ-ταμ το χτυπάει ο Αράβης, ο μαύρος, ο σκύλος, ο ταμ-ταμ-ταμ. Ο ταμ-ταμ-ταμ, ο ταμ-ταμ-ταμ, το χτυπάει ο Αλγέρι, που έχει κέφι στο χέρι. Τη βλέπουνε όλοι, της λένε για αγάπη. Ενώ η μικρά γουστάρει και αγαπάει. Το μαύρο, το σκύλο, το ταμ. Το σημείο αυτό για να πει όλα τα ονόματα, όλους τους καλεσμένους. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Τα βλέπεις, ε. Γιώργο, ναι. Λέμε για αγάπη ενώ η Μπουρδού γουστάρει και αγαπάει το μαύρο, το σκύλο.
Αλγέρ. Να αγαπάει πολύ ο Άραβος. Βρε το δάτι, το Μακεδόνα. Το θέλει η Αβρεάδη. Και έχουμε τη Σίλβια Δελικούρα. Έχουμε την Αλεξάνδρα Παντελόπουλου. Να πείτε στη λίστα, κύριε, του Αράπη, όχι της Λαγκάρ, του Αράπη, τον κύριο Μεσάλα. Αγαπάει πολύ την Κατερίνα Ζαμπέτα. Λατρεύει η Παπαδόπουλο. Θα μπορούσε. Ευχαριστώ, έτσι νομίζω. Την κυρία Κοντού, λατρεία. Τον Κώστα το Σκουλούνι, την γυναικάρα. Τον κύριο Ρίζο. Κύριο Σίσο και Φέγγαση. Χάλια περνάμε, χάλια, χάλια. Χάλια, χάλια. Ναι, γαμώ, άρε Γιώργα, ρε. Καλησπέριζω την αγαπημένη μου Μάρθα Βούρτση, την αγαπημένη όλων μας. Να σε καλά. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι σε αυτή την καρέκλα, κάποιος άλλος θα έπρεπε να κάθεται σήμερα. Αυτός μας την έκανε πριν 2,5 μήνες, ο Φόντας ο Φιλέρης, εντάξει, ναι, ο άντρας μου, εντάξει. Βασικός συνεργάτης του, του Ζαμπέτα, 25 χρόνια. Και τσικώ εγώ από δίπλα, κολαούζος. Υπήρχε, ας πούμε, στις ηχογραφήσεις που κάνει, τη δουλειά που κάνει βασικά στο σπίτι κάτω στο Εγάλαιο. Με ρωτούσε κιόλας ο Ζαμπέτας, για πες τη γνώμη σου αυτό, πού να τολμήσω να μιλήσω. Μου λέει, αφού ξέρεις μουσική, μου λέει, δεν θα μιλήσεις. Λέω, Γιώργο, γράψτε εκεί πέρα το στίχο. Εγώ γραφομηχανή έκανα το Φιλέρι. Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω, ας πούμε, για το ταλέντο του Ζαμπέτα, αυτό είναι γνωστό. Θα πω απλώς κάποια γεγονότα τα οποία έζησα σαν φίλη της οικογένειας και σαν. Τι να σου πω, λάτρης αυτού του ανθρώπου, κάπου ήταν τοποθετημένος ο Γιώργος, δηλαδή γενικά και στους δυο μας, σε ένα άλλο επίπεδο. Να ξεκινήσω λοιπόν, έτυχε να είμαι η κόρη του Μιχάλη του Βούρτση, μαέστρο στη λυρική σκηνή, κλασική μουσική, μαέστρο στη χοροδία, καθηγητής στο Εθνικό Οδείο του Καλομήρη. Ξέρει πολύ καλά ότι ο Φιλέρης, ο γαμπρός του, δουλεύει με Ζαμπέτα. Ο Φόντας θέλει να τον πάει να τον ακούσει. Ο Βούρτσης. Στο μαγαζί, στον Κυραντώνη. Να ακούσει τον Ζαμπέτα. Ούτε μία σχέση ο πατέρας με αυτό. Βεβαίως γνώριζε πολύ καλά το όργανο. Τι είπα να πει μπουζούκι. Αλλά ούτε μία σχέση από αυτό. Του λέει ρε μαέστρο, του λέει θέλεις μια μέρα, εσένα, ένα βράδυ να πάμε πιούμε ένα καφέ, ένα ουίσκι, ξέρω εγώ. Στο Γιώργο. Λέει θέλω. Τον παίρνει λοιπόν. Πάμε. Έχει ειδοποιήσει τον Ζαμπέτα. Του λέει κοίταξε, θα έρθει ο Βούρτσης. Σήμερα το βράδυ αυτό ο Ζαμπέτας. Σου λέει εδώ να δούμε τι θα γίνει. Κανονίζει όμως την πορεία του. Βρίσκεται στο πάλκο, παίζει ό,τι παίζει, ας πούμε, καθίσαμε, ας πούμε. Και σε μια στιγμή ο Ζαμπέτας αποφασίζει και βγάζει τη φύσα. Και κρατάει το όργανο πια γυμνό στα χέρια. Χωρίς ρεύμα. Χωρίς ρεύμα. Είναι μόνο οι χορδές. Και αρχίζει και παίζει ένα οργανικό, ένα ταξίμι. Έχει μείνει η ορχήστρα, δεν κουνιέται, ο κόσμος δεν κουνιέται. Ο Βούρτσης έχει αφήσει το ουίσκι, λέει, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, αυτός παίζει τεταρτημόρια. Λέω, τι παίζει μπαμπά. Εγώ ήξερα νότα, ημιτόνιο. Νότα, νότα. Δηλαδή, τόνος, ημιτόνιο. Μου λέει, άκουσε το μπουζούκι, έχει τέτοιες δυνατότητες όταν βρεθεί σε χέρια μάστορα, που μπορεί να στονάρει το μπουζούκι χωρίς όμως να φαλτσάρει.
Ο άνθρωπος παίζει τεταρτημόρια. Είναι νότες που δεν γράφονται στο πεντάγραμμα. Δεν γράφονται αυτές οι νότες. Λέω, μάλιστα, τεταρτημόρια παίζει αυτός. Έληξε αυτό το θέμα. Μια άλλη φορά πάμε βράδυ στο μαγαζί, πάλι αυτός τον Αντώνη. Και πρώτο τα τραπέζι πίστα είναι το 68-70, γιατί ζούσαμε κάτω στο Φάλιρο. Χούντα. Εντάξει. Στο πρώτο τραπέζι είναι Θεοφιλογιαννάκος, ο Ασλανίδης και δύο της προσκόλλησης Τσικό, ας πούμε, μπροστά. Θα πούμε για τους νεότερους, Θεοφιλογιαννάκος, Ασλανίδης, άνθρωποι του καθεστώτος της Χούντας. Και δύο, ας πούμε, από δύο. Είναι ο Ζαμπέτας, ξέρει πολύ καλά ότι θα του ζητήσουν, ο Γιώργος είναι πονηρός, δεν υπάρχει, δεν γλιτώνει με τίποτα. Ο Φιλέρης από πίσω που καθόμαστε του λέει, λίγο. Ο Ζαμπέτας κατάλαβε τι του ζητούσε. Χωρίς να τραγουδάει ο Ζαμπέτας, αρχίζει την εισαγωγή. Αν το φαλτσάρω λιγάκι δεν πειράζει. Λαραλαρι, λαλαλαλαλαρι, ραρι, ραραρα, λαλαλαρι. Και βάζει το περιγιάλι το κρυφό μαζί με τον... Αυτοί δεν καταλάβανε τίποτα. Φοβερό πράγμα. Ένωσε τα δύο μαζί. Ο Γιώργος είναι πονηρός, ωραία, που φύσηξε. Δεν καταλάβανε τίποτα. Απαγορευμένος ο Θοδωράκης τότε. Άλλη σκηνή να σας πω. Της οικογενείας πράγμα. Είχε ο Γιώργος, ξέρω εγώ, τρεις μήνες να με δει, να μιλήσουμε, δεν ξέρω τι, εντάξει. Μιλούσε με το Φόντα, μια μέρα έχει πάρει τηλέφωνο, του λέει, δεν μου λέει, μάγκα, τη γυναίκα αυτή την έχεις ακόμα μαζί σου. Λέει, πώς δεν την έχεις. Μα δεν την ακούω, δεν παίρνει τηλέφωνο, κλειδωμένη την έχεις. Όχι ρε, σε του λέει, εδώ πέρα, δεν μου τη δίνεις να μιλήσουμε. Λέω, πάω λοιπόν. Έλα ρε Γιώργο, δεν μου λες κλειδωμένη σε έχει εκεί μέσα. Όχι μου ρε Γιώργο, του λέω, τι κλειδωμένη. Μα δεν ξέρω, έχεις χαθεί. Τι γίνεται, τι κάνεις. Λέω, να μου ρε Γιώργο, με έχω μπλέξει εδώ στο σπίτι. Τι, έχω κάτι δουλειά κάνει. Λέω, τι δουλειά κάνεις, έχει εξαφανίσει. Λέω, με τον κήπο ασχολούμαι τώρα. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνεις. Λέω, κοίταξε, κουρεύω τον καζόν, ραντίζω, κλαδεύω και τα δέντρα, έχω και σκαλίσματα, φυτεύω κιόλα. Κάτι του λέω. Πέφτει μια σιωπή. Και ξαφνικά μου λέει. Δεν μου λες ρε μάγκα, την ώρα του αγρότου σε πήρα να μου πεις. Ήταν εκπομπή υπήρχε τότε, εκπομπή, η ώρα του αγρότου. Ναι. Αυτό ήταν. Θα ζήσει ο Γιώργος. Γεια σου Κωστάκη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις εδώ, πώς από εδώ. Καλά είμαστε, καλά, καλά. Μου είπες κάτι προηγουμένως που έλεγε ο Δάντης στην Αγωνία. Ναι, ναι. Κάτι θες να μου πεις για αυτό το τραγούδι. Θα σου πω, ναι. Κοίταξε με τον Ζαμπέτα, ήμασταν πολύ φίλοι. Και με ποιον δεν ήταν φίλος ο Γιώργος, με ποιον δεν ήταν. Και μάλιστα και μας έγραψε η μουσική. Πέντε πρόσωπα ζητούμε ροκάματο. Και θα τραγουδήσει ο Πουλόπουλος, ο Γιάννης. Πριν από πριν δύο μέρες πριν από την πρεμιέρα μας τηλεφώνει ο Γιάννης και λέει: παιδιά, την έγραψε τη μουσική μου ο Ζαμπέτας. Λέει: παιδιά, δεν μπορούμε, με το ρίζο ήμασταν. Φόνσου, πολλοί κόσμοι ήταν εκεί πέρα. Λέει: δεν μπορώ να έρθω γιατί δεν με αφήνει η εταιρεία μου να τραγουδήσω εκεί πέρα. Τελείωσε, λέει. Και μείναμε ξεροί εμείς τώρα. Ποιο να πάρουμε, ρε παιδιά. Ποιο να πάρουμε, λέει. Και μου λέει ο αδερφός μου, που το λέει: πάρε το Βασκόπουλο. Ο Βασκόπουλος θα έρθει, τέλος πάντων. Το φωνάζουμε τον Βασκόπουλο. Ο Βασκόπουλος... Όνομα, το όλιστο το όνομα ή... Όχι, καθόλου. Καθόλου τίποτα. Μόλις ξεκίναγε με το Χατζηκρίστο και Πέπερι, με το Φτέρνε. Και ήρθε ο Βασκόπουλος και έπαιξε το Αγωνία. Πώς ήταν το τραγούδι που είπε ο Χρυστάρας. Όχι, δεν ήταν. Το πρώτο ήταν η Βαλίτσα. Αυτό, όχι. Η Βαλίτσα ήταν. Μπράβο, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε της ίδιας γενιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είσαι καλύτερη μνήμη από μένα. Και από εκεί πήρε φόρα πολύ ο Τόλης. Και μετά έφυγε πίσω στη Θεσσαλονίκη μέσα στην παράστασή μας. Και τον βοήθησε πολύ αυτό. Τέλος πάντων, έχω πολλά μέσα. Θα πούμε κι άλλα. Θα πούμε κι άλλα. Μάρο Κοντού, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ. Γιατί είμαι φαν του Ζαμπέτα. Έχω συνεργαστεί. Και δεν ήμουν μικρούλα εγώ. Ήμουν μεγαλούλα. Και έχω πει και τραγούδια του και στο θέατρο και σε πάρα πολλές ταινίες. Θυμάμαι ότι όταν έπρεπε να πω ένα τραγούδι σημαντικό, που θα επιχειρήσω και απόψε να συγκοντάρω τη Λένα μας, φοβόμουν τον Ζαμπέτα. Φοβόμουν τη φωνή μου, δεν ήξερα. Και κάποια στιγμή γυρίζω πλάτη για να μην τον κοιτάω που κάναμε την πρόβα, να ξεθαρέψω. Και έρχεται και μου λέει, ψηλή ησύχασε τα ρίχνεις. Και από εκεί και πέρα όλο ψηλή με φώναζε. Έλα, ψηλή πρόβα, ψηλή πρόβα. Εκτός από αριστοφανικός, εγώ έχω να πω και κάτι άλλο για τον Ζαμπέτα.
γιατί στις ταινίες είχαμε πολλά διαλύματα, κουβεντούλες. Ήτανε και ροκ. Είχε χιούμερ φοβερό, είχε επικοινωνία φοβερή. Και μου έδινε την εντύπωση μερικές φορές, όταν τραγούδαγε ο ίδιος τα κομμάτια του, ότι ήταν ένα κακό παιδί, άτακτο παιδί. Δηλαδή τον έβλεπα και νόμιζα ότι τραγουδάει παιδικά. Με την καλή έννοια έτσι, παιδικά, έτσι, ξέρεις. Έτσι. Ότι κάνει σκανδαλιά τώρα και θα σκανταλιά, το πω εγώ, ναι. Ναι, είχε ένα. Ναι, ότι ναι, εγώ ναι. Δεν είμαι τραγουδιστής, αλλά τραγουδάω για να μάθουν οι άλλοι πώς πρέπει να τραγουδάνε. Όπως εγώ έμαθα από το Στράτο, το Βαμβακάρι και από όλους τους παλιούς. Έτσι έλεγε. Έτσι, ναι, ναι. Ουα. Ωραία. Να πούμε ένα τραγουδάκι αυτό που μας υποσχέθηκες. Ναι, η Λένα θα το πει και εγώ θα το πω και εγώ από δίπλα. Αγάπη. Ποιος θα σου πλύνει την πληγή καρδιά μου. Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης θα σταθεί γλυκό του λόγο να σου πει καρδιά μου. Στη νύχτα, στη βροχή, τον δρόμο θα το χάσεις, καρδιά μου μοναχή. Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή, τον δρόμο θα το χάσεις, καρδιά μου μοναχή. Ξύλιο κι ουρανό και θα σε διώχνει ο βοριάς καρδιά μου. Κι ούτε ένα χέρι θα βρεθεί πονετικό να σε δεχτεί ρόδο που θα έχει μαραθεί καρδιά μου. Στη βροχή το δρόμο θα το χάσεις καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή το δρόμο θα το χάσεις καρδιά μου μονάχη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και κρύβει η ντροπή του στο σκοτάδι. Όμως τι φταίει αν γεννήθηκε φτωχός, τι φταίει αυτός αν τη ζωής
είναι ρημαντή. Άλλη την δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Άλλη την με στη μανία του χωριά, μικρός πουργίτη. Άλλη την. Κι αυτός ίσως μπορέσει μια φορά να βρει ένα όνειρο, μια αγκάλι, ένα παλιό, να βρει δυο χέρια να του δώσουν εύτερα και τα δυο χείλη για να του δώσουν, για να του δώσουνε κουραγιό. Άλλη τη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Άλλη τη με στη μανία του χωριά, μικρός πουργί. Άλλη τη. Συνεχίζουμε τις καλησπέρες, παιδιά. Καλησπέριζω τον κύριο Κώστα Σπυριούνη. Καλησπέρα σας. Καλώς μας ήρθατε. Είμαι υπεύθυνος και γι' αυτό. Εννοώ γι' αυτό. Είναι εικαστικός, είναι ζωγράφος. Μιλήστε μας για όλη αυτή τη σειρά. Να σας πω ότι αυτό που βλέπετε στο εξώφυλλο του βιβλίου είναι το γραμματόσημο, ένα από τα γραμματόσημα που κυκλοφόρησαν τα ελληνικά ταχυδρομεία με αφορμή την σειρά αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι. Μερικοί από τους μεγάλους μας, Τσιτσάνης, Μπέλου, Καζατζίδης, Μπιθικότσης, Μοσχολιού και φυσικά ο Ζαμπέτας. Δυστυχώς δεν τον γνώρισα, αλλά γνώρισα την κόρη του, γιατί συνεργαστήκαμε για το γραμματόσημο. Η Κέτη δεν είναι μόνη της, έχει και το Βαγγέλη τον Γαβριελάτο, το σύζυγο, έχει παιδιά, έχει εγγόνια, είναι μια πολύ ωραία οικογένεια, ζαμπετική, γιατί και ο Ζαμπέτας ήταν πολύ μελής οικογένεια. Εκείνη την εποχή έγραφε αυτό το βιβλίο η Κέτη και μου μιλούσε για τον πατέρα της γράφοντας αυτό το βιβλίο και έτσι μπόρεσα να συμπληρώσω μερικά κομμάτια για την προσωπικότητα του Ζαμπέτα. Αδύνατον βέβαια να κλείσει αυτό το κομμάτι. Ο Ζαμπέτας τον ζωγράφισα με το καβουράκι που έχουμε πάνω στο πιάνο. Που είναι το αυθεντικό. Είναι το αυθεντικό. Είναι το αυθεντικό. Μας το φέρει η Κατερίνα. Είναι μαζί μας. Το έφερα και δύο γραβάτες του. Διαλέξαμε φωτογραφικό υλικό και πρέπει να σας πω ότι όταν τέλειωσα την ζωγραφική μου, το παίρνουν μετά τα ελληνικά ταχυδρομεία και συμπληρώνουν τα γράμματα και τις τιμές επάνω και το κάνουν γραμματώσιμο. Η Κέτη είδε το τελικό και μου λέει, εδώ χαμηλά, έξω από το καβουράκι, ξέβγαινε μια μικρή τούφα του Ζαμπέτα, μαλλιά. Είχε χάσει τα μαλλιά. Τα είχαν κόψει τα μαλλιά. Και είχε μείνει μια μικρή τούφα. Εγώ την είχα ζωγραφίσει. Αλλά στα ΕΛΤΑ μου είπανε να το αφαιρέσουμε γιατί είναι περίεργο, θα πέσουν τα γράμματα και θα δυσκολεύει την κατάσταση. Και συμφώνησα. Όταν η Κέτη το είδε, μου λέει, πού ήταν μπαμπά, τα μαλλιά του μπαμπά. Λέω, Κέτη, μου, είχε μια τούφα του είχε μείνει. Ναι, μα μια τούφα του είχε μείνει και τη χτένιζε με μια μικρή τσατσάρα και γερότανε. Και του λέμε, αυτή την τούφα πήγατε να του την αφαιρέσετε, που όλη την ώρα την έκανε έτσι. Τελικά την βάλατε. Βεβαίως. Χωρίς την τούφα. Χωρίς την τούφα. Χωρίς την τούφα του λέω, που την αφαιρέσατε. Η γοητεία του. Η Κέτη τιμά πολύ τον πατέρα της και το έργο του. Αυτό θέλω να πω. Και όλα αυτά τα γραμματόσημα ήθελα να προσθέσω εγώ. Ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι γίνονται από φωτογραφίες. Όχι, γίνονται πίνακες πρώτα και μετά γίνεται η επεξεργασία. Και έχει σημασία να είναι πίνακας πρώτα και μετά να γίνει γραμματόσημα, γιατί το άλλο είναι πολύ εύκολο, πολύ απλό και ίσως δεν αποτυπώνει αυτή την ενέργεια που παίρνει ο ζωγράφος
διαβάζοντας ή επικοινωνώντας με την Κέτη. Για όσο το ξέρετε, η κυρία Κοντού είναι και εικαστικός, βεβαίως. Για όσο τυχόν δεν το ξέρετε. Ναι, κάτι κάνω κι εγώ. Ταλέντο. Λοιπόν, κυρία Ελένη Φιλίνη. Γεια σου, Ελληνίτσα μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που με συνήθω. Καλή παρέα, δεν σου έχω. Υπέροχη. Ωραία. Η καλύτερη, θα έλεγα. Χαίρομαι πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί δεν είχε τύχει ποτέ να συναντηθώ με τον Γιώργο Ζαμπέτα, αλλά αισθανόσουν ότι τον ήξερες, τον αγαπούσες μέσα από τα τραγούδια, από τις ταινίες. Αυτός ο άνθρωπος σου έβγαζε αυθεντικότητα, ένα αυθεντικός. Δεν ήταν δήθεν. Όχι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, έλεγες, ο Γιώργος τον έλεγες ο Ζαμπέτας, αλλά ήταν δικός σου άνθρωπος. Αυτό είχε κερδίσει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Αυτό είναι το σημαντικό. Η αυθεντικότητα. Και εμείς ηθοποιοί, επειδή στην πορεία μας αρέσει να εκφραζόμαστε και μέσα από το τραγούδι λίγο πολύ, το έχουμε όλοι, έτσι δεν είναι, για την έκφραση το τραγούδι. Και στα επόμενα, αμέσως επόμενα σχέδιά μου μαζί και με τον ξάδελφό μου, τον Καρποδίνη, που είναι και συνθέτης και γράφει και του αρέσει να κάνει διάφορα. Ετοιμάζουμε και κάποιο αφιέρωμα και θα ήθελα και τη βοήθεια της Κατερίνας επάνω σε αυτό, στο Γιώργο Ζαμπέτα. Μάλιστα. Στα επόμενα σχέδια γι' αυτό. Όχι σαν τον Ψαριανό που άμα δεν του πει κύριε, α πούμε, δεν γίνει να σε κοιτάξει. Δεν μπορεί να τον πει Γρηγόρη. Σου λέει κύριε Γρηγόρη, θα λέει κύριε Ψαριανή. Είναι το ίδιο, τι να κάνουμε. Εντάξει. Θέλει αποστάσει, αποστάσει. Έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή μόνο τη λέξη. Σωστά μιλάτε. Είμαι πολύ ευχαριστημένο και πολύ ιδιαίτερα συγκινημένο που είμαι για άλλη μία φορά σε άλλη μία εκπομπή για τον Γιώργο Ζαμπέτα εδώ. Έτυχε να τον γνωρίσω τα δύο τελευταία χρόνια και όταν έφυγε, αισθανόμουν ότι έχασα άλλη μία φορά τον πατέρα μου, που είχε φύγει λίγα χρόνια πριν. Και ήμουνα πάρα πολύ λυπημένος που δεν πρόλαβα τα προηγούμενα χρόνια να έχω τουλάχιστον μια δεκαετία δίπλα του, έτσι επαφή, στενά, στενά κοντά του. Γιατί μιλάμε ότι υπήρξε ένας, όπως είπαν και ο Χρήστος και η κυρία Κοντού, ότι ήταν κλασική περίπτωση ελληνικού ροκ ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ήταν το καθαρό, πραγματικά η ουσία, η ψυχή του ροκ. Όχι ο ήχος, η διθενιά. Ήταν η ουσία. Η και επίσης ήταν ένας εξαιρετικός φιλόσοφος, πολύ σπουδαίος φιλόσοφος. Έλεγε πράγματα τα οποία έκανες 5-10 λεπτά να συνειδητοποιήσεις τι εννοούσε και μερικοί μπορεί να πέρασαν και μέρες, κάποιοι να μην έχουν καταλάβει ακόμα τι είχε πει. Έκανα ραδιοφωνικές συνεντεύξεις μαζί του 2-3 φορές και σε οποιαδήποτε επικοινωνία είχα μαζί του, μάλιστα μια φορά είχα Μπιθικότσι και Ζαμπέτα στο τηλέφωνο και ήταν κάποιες στιγμές που τώρα δεν το πιστεύω ότι τις έζησα, ότι ήμουν εγώ εκεί και άκουγα αυτά που έλεγαν αυτοί οι δύο μεταξύ τους και προσπαθούσα να μπω να πω κάτι και δεν μου έβγαινε και κέρδιζα. Πάθαινε ένα σύνδρομο, ξέρεις, αφωνίας. Και λίγο αφού του έφυγε, 20 χρόνια ακριβώς από τώρα, είχαμε κάνει στο Μετρό, Γκίζη και Κάλβου, ένα πρόγραμμα με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Συνειδητοποίησα το μισό πρόγραμμα και αυτό που αναστάτωνε όποιον έλεγε τα τραγούδια ήταν τα τραγούδια του Ζαμπέτα. Πέρα όλων των άλλων, μιλάμε συνέχεια τον Χατζηδάκη, τον Θοδωράκη, τον Τζιτσάνη. Υπήρξε αυτή η αυθεντική γενιά του λαϊκού τραγουδιού, όπως ήταν η Κάκης Πάνου, ο Καλδάρας, και που ο Ζαμπέτας είναι στυλοβάτης αυτής της κλασικής λαϊκής σχολής, που ήταν και ροκ και τζαζ και μπλουζ και απ' όλα. Και απ' όλα. Για το ελληνικό δεδομένο, για την ελληνική πραγματικότητα. Μακεδόνες, είναι έτοιμος, βεβαίως. Ο Μάριος Καπηλίδης με το φαγκότο του είναι μαθητής του Μουσικού Σχολείου Αλίμου.
ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε, σβήνει για μένα κάθε χαρά. Είναι η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας τη σιγαλιά. Κλαίνε μαζί μου τα σκαλοπάτια σου, κλαίνε μαζί μου τα πουλιά. Σαν τον αλήτη στα σκαλοπάτια σου στέκω μονάχος και τραγουδώ. Για μένα ο κόσμος είναι τα μάτια σου κι ο ερωτάς σου με φέρνει εδώ. Είναι η καντάδα η τελευταία μου μέσα στις νύχτας τη σιγαλιά. Μ' άρεσε που το είπαμε μαζί. Γνωριζόμαστε, το ξέρω δηλαδή από τότε που ήταν πολύ πολύ μικρός, γιατί είναι και γιος του μάεστρου μας, του Δημήτρη του Καπηλίδη, που είμαστε φίλοι αδερφικοί. Και είναι μεγάλη συγκίνηση να ξαφνικά να βρίσκεις και να παίζεις μαζί. Μάριε, να ξεκαθαρίσουμε, δεν σε χειροκροτήσαμε επειδή είσαι ο γιος του Καπηλίδη. Το αντίθετο, το αντίθετο δηλαδή. Για σένα. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι και τέλειος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Τι να κάνει. Έχει μπαμπά τον Καπηλίδη. Τι να κάνει. Όλα. Υπάρχουν και χειρότερα. Μια καρδιά
Πάσχα εσύ μιλούσες κι ήθελες να έχεις δυο αγκαλιές. Μα πού το βρήκες αυτό γραμμένο, εσύ να παίζεις με δυο καρδιές. Αν θα λάβεις αυτό το γράμμα, τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα. Εδώ τελειώνει μια ιστορία, μ' αυτό το γράμμα το θλιβερό δε μετανιώνω που σ' αγαπούσα, όμως λυπάμαι που σ' αγαπώ. Ήταν φτωχός και τον εξέραν όλοι, κι εγώ κι εσύ κι ο παρακεί άγγελοι και διαβόλοι. Ο Τζακοχάρα ήταν μπεκρής, χρυσή καρδιά διατσέπη, κι ήρθε ο χειμώνας ο μακρύς, κι ο Τζακ δεν είχε σκέπη. Μια νύχτα χιόνισε πάρα πολύ και βγήκαν γειτονιάς το φρόκαλο, το Τζακοχάρα κόκαλο. Στέλνουν χαμπέρι στο γιατρό από ενδιαφέρον. Τρέξε γιατρέ μου το κετό, το κάνουμε το γέρο. Μα ο γιατρός κάνει νερά, γιατί δεν χέρα. Ο θάνατος είναι εξόδο κι ο Τζακ σε αδιέξοδο. Σαν κάναν το καθήκον τους ήσυχοι πια οι γειτόνοι.
σας το φρόκαλο, το τζακοχάρα κόκαλο της γειτονιάς, το φρόκαλο, το τζακοχάρα κόκαλο. Κόκαλο. Άρε, Γιώργη μου. Για πες τι θέλες. Αυτά τα τραγούδια είναι του Θοδόση του Άθα. Αυτά τα τραγούδια διαμάντια θα έλεγα, όπως και το «Μάλιστα Κύριε», όπως ο «Πενιντάρης». Και εκείνη την εποχή που ήταν και τα μελοποιούσε, ζητούσε από κάποιους καλλιτέχνες να τα τραγουδήσουν και οι οποίοι δεν ήθελαν. Και έτσι λοιπόν, του λέει η μητέρα μου, ρε Γιώργο, θα τα πεις εσύ αυτά τα τραγούδια, αλλιώς θα πεινάσουμε. Και έτσι ξεκίνησε καριέρα τραγουδιστή και είπε αυτά τα απίστευτα τραγούδια. Και τα είπε και μοναδικά και έγινε τεράστια. Και τα είπε καλύτερα. Καλησπέριζω τον κύριο Δημήτρη Ρίζο. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Εγώ είχα την ευτυχία και τη χαρά να έχω προσωπική φιλία με τον Ζαμπέτα. Ερχόταν σπίτι μου, πήγαινα στο σπίτι της. Η μαμά, τη μάνα της Κατερίνας, μας μαγείρευε, πηγαίναμε το κρασάκι μας. Αγαπούσα πολύ και είχε και ο ίδιος τα ίδια αισθήματα απέναντί μου. Δεν ξέρω πώς ταιριάσαμε. Αλλά εγώ έζησα όσο κανένας άλλος το χαρακτήρα του Ζαμπέτα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρόζα που έκανε τραγουδώντας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το χιούμορ του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μαγιά που είχε, τη λαϊκή μαγιά που είχε, τη γνήσια μαγιά. Και έχω ζήσει σπαρταριστές ιστορίες. Όταν βρεις καιρό στην εκπομπή, θα σου πω μια-δυο από τις ιστορίες που είναι πραγματικά σπαρταριστές. Μάλιστα. Ο παρακάτω. Νίκος Χίτας, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Σπύρο, ευχαριστώ για το κάλεσμα. Ρουφάω όλα αυτά που λένε. Τραγουδάω με όλους αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες τα τραγούδια του Γιώργου του Ζαμπέτα, που πολλά δεν τα ήξερα ότι είναι δικά του. Είμαι τυχερός που είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Δήμητρα Σαλτού. Γεια σου, Δημητρούλα. Γεια σας. Να το μορφύνουμε και λίγο το ζήτημα, έτσι. Όχι, και εγώ ωραίος είμαι, αλλά δεν χρειάζεται. Μόνος μου δεν φτάνω. Λέγε, Δημητρούλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως και η Σίλβια η Δελικούρα, και εγώ τον Ζαμπέτα τον ξέρω μέσα από τον παλιό ελληνικό καλό κινηματογράφο. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχετε εκπροσώπους εδώ που, και με τιμά ιδιαίτερα που βρίσκομαι μπροστά τους, κυρία Κοντού, ο κύριος Βουτσάς, η κυρία Μάρθα Βούρτσι, που δεν πίστευα ότι θα βρισκόμουν ποτέ σε ένα μέρος μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τους θαύμαζα και τους θαυμάζω ακόμη. Έχετε πολύ ωραίες φωνές να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, επομένως θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα μαθαίνουμε από τις ιστορίες και εγώ και τα κορίτσια. Όπου κορίτσια λέμε την κυρία Μαρία Φραγκάκη. Κορίτσι, βέβαια. Άλλη μόνο. Ραδιοφωνική παραγωγός, δημοσιογράφος και πολλά άλλα. Έτσι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να είχα γνωρίσει τον Γιώργο Ζαμπέτα. Μακάρι. Θεωρώ ότι ήταν μεγάλη μορφή. Διαχρονική, όχι μόνο της εποχής. Και μακάρι να έκανα ραδιοφωνικές εκπομπές τότε, γιατί θεωρώ ότι δεν τον είχα γνωρίσει. Καλά θα ήταν. Μέρη Νέγρη, καλησπέρα Μέρη. Καλησπέρα. Και εγώ το γνώρισα μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις ταινίες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, γιατί όλες αυτές οι ιστορίες που υπόθηκαν, όπως και να έχει, δεν τις ακούς κάθε μέρα. Και επειδή δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είμαι εδώ για να ρουφήξω όλες αυτές τις γνώσεις. Γιώργο Τσάμπερα, για πες μας, το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω πώς? Ο τίτλος. Ναι. Είναι μια ιστορία που νομίζω ότι η Κατερίνα Ζαμπέτα την ξέρει καλά, γιατί την έζησε. Mm. Που χαρακτηρίζει ως ένα σημείο και την τελευταία περίοδο του Ζαμπέτα. Mm. Εγώ το είδα και προσωπικά αυτό, όταν τον καλούμε κάποια στιγμή στο 1984 και έρχεται και μας λέει, τώρα που είναι καλοκαιριά και δεν είχατε ποιο να καλέσατε, καλέσατε και εμένα. Το ίδιο πράγμα περίπου ένιωθε σε πολλές τέτοιες συνεντεύξεις εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα για 87, προχωρημένο 80. Μια τέτοια συνέντευξη λοιπόν μάλλον ετοιμαζόταν να δώσει σε ένα κανάλι και περιμένοντας τους ανθρώπους που φανταζόταν ίσως ότι δεν ξέρουν ποιος είναι, τι κάνει κλπ. Άρχισε να γρασμουνάει στο μπουζούκι του, το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω.
ένα από τα πρώτα του τραγούδια, νομίζω το δεύτερο είναι κιόλας, που το είπαν ο Καζαντζίδης και Γκρέι γύρω στο 55, 54. Με στίχους του πολύ αγαπημένου του συνεργάτη για πολλά πολλά χρόνια και ως το τέλος του Τσάντα, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Να συμπληρώσω σύντομα ότι αυτό το τραγούδι το έγραψε ο πατέρας μου το 1954, ημερομηνία γέννησής μου, όταν το έγραψε μαζί με τον Χαράλαμπου Βασιλιάδη Τσάντα, όταν είχε αρχίσει να βλέπει τον παραγωνισμό των μεγάλων, δηλαδή του Στράτου, του Μάρκου Βαμβακάρη, του Χατζικ Χρήστου, όλων αυτών των παλιών από τους νεότερους. Και βρέθηκε να το τραγουδάει ο ίδιος σε μια τηλεοπτική συνέντευξη πριν πεθάνει. Και όταν τον ρώτησαν ο δημοσιογράφος, πώς νιώθετε κύριε Ζαμπέτα, εκείνος απάντησε, βαθιά στη θάλασσα θα πέσω. Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω. Πάμε ρε Μιχάλη. Άντε ρε Μιχαλάκη!
Περιστέρια, θα ήθελα να το αφιερώσω στην κυρία Βίκη Λάσκαρη. Πήρα λουλούδια και μπλέξα στεφανιά σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε βάλω και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ κι εγώ να σ' αγαπώ. Πήρα απ' τα ιδόνια τις φωνές να λέω έφτιαξα τα ρώμα σου και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ και εγώ να σ' αγαπώ. Πήρα το μαστεριόν το φως χρυσάφινα σε τίσω την αγκαλιά μου άνοιξα την αγκαλιά μου άνοιξα εκεί για να σε κλείσω και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ κι εγώ να σ' αγαπώ. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ κι εγώ να σ' αγαπώ. Μπράβο, 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 μπράβο. Θέμης, Θέμης. Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς, θα μας πεις και τον απόγονο που μ' αρέσει. Μέσα. Πάμε, φύγαμε. Δώσα. Η Αναστασία. Πού είναι η Αναστασία, παιδιά? Συνοδεύει την ορχήστρα με το φλάουτό της η Αναστασία Ολέινικ, η οποία... είναι μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Αλίμου. Αυτά να τα αντικνύουμε, έτσι. Ναι. Πάμε. Ξένα σαν φυλακές. Πριν από λίγο μου πες να φύγω και γίναν στάχτη οι Κυριακές και περπατώ και περπατώ κι ούτε ένα χέρι με πιαστώ. Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς, μα πιο πολύ με νοιάζει.
ξέρεις αγάπη που θα πας στην πορά και σταγιάζει. Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς, μα πιο πολύ με νοιάζει. Χωρίς αγάπη που θα πας στην πορά και σταγιάζει. Συγγνώμη για μια γυναίκα μες στη νυχτιά. Πριν από λίγο μου πες να φύγω, σε μια σου λέξη τόση φωτιά. Και περπατώ, και περπατώ, κι ούτε ψυχή να τυλιτώ. Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς, μα πιο πολύ με νοιάζει. Χωρίς αγάπη που θα πας στην πόρα και σταγιάζει. Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς, μα πιο πολύ με νοιάζει. Χωρίς αγάπη που θα πας στην πόρα και σταγιάζει. Μπράβο, Αναστασία, μπράβο! Κοσίμο και τίτλους ευγενείας. Ο παππούς του ήταν σε ρεπτά νησιώτης, και ο προπαππός του κόντες και υπότης. Κι ο απογονός φοράει τη μεγάλη τη στολή και φορκέρισε κυκλή σε δραματική σχολή. Τρίκι, 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 τραμ, παλάλα. Τρίκι, 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 τραμ, μενούλα. Τρίκι, 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 τραμ, βρεμάντα. Παίξε Χριστό παγλαμά. Βάρια, κι από κάτω ξύφι τόξα και κοντάρια. Στρατηγή καμαρώτη και σταυροφόρη, και ένα κάδρο της γιαγιάς σαν ήταν χώρη. Κι ο απογονός φοράει τη μεγάλη τη στολή και φορτιέρισε έχει γίνει. Τρίκι, 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 τρακ, βρε μάνα, παίξε στο παγλαμά. Μπράβο! Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε, πάμε Χρήστο. Τι, θες κάτι, Γιώργο? Να πω κάτι για τον Ναι, παρακαλώ, απόγονος. Χαρά μας. Λοιπόν, ο απόγονος έχει λόγια του Νίκου Μπακογιάννη, ο οποίος μου αφηγούνταν κάποια στιγμή
ότι αρχικά το είχε γράψει αυτό το τραγούδι σαν σοβαρό, όπως έλεγε ο ίδιος. Μόνο που όταν πήγε στο Ζαμπέτα, του πρόσθεσε αυτό το ρεφρέν και νομίζω ότι ακόμα και το πορτιέρι σε δραματική σχολή είναι της συνεργασίας. Είναι το δικό του. Αυτό μας αρέσει εμάς το οποίο ότι και καλά στις δραματικές σχολές είχαμε και πορτιέρι. Οπωσδήποτε. Πάμε, Δάντης. Πού είναι ο Δάντης? Φύγαμε. Πάμε. Σαν τέλειο τα σκοτάδια τώρα περπατώ. Μου κλείσες το σπίτι το φτωχό μου κι όποιον άνθρωπο θα βρω για σένα το ρωτώ. Γιατί μου έλειψες, γύρισε πίσω, γιατί μου έλειψες. Αυτό που θα ακούσεις τώρα είναι Φιλέρης. Φιλέρης, το ξέρω. Φέρνεις μαζί σου πειρασμούς, φέρνεις μαζί σου πάθος. Νύχτα με το που χάνεσαι, γράφω στο δίπλα της καρδιάς και ένα καινούριο λάθος. Κάθε που θα έρθει δειλινό,
τα φύλλα. Θέλω πολύ να ξαναρθείς, νύχτα ονειρωμένα. Στην οκάρτερη πρωινό, για να φανεί το δειλινό, να ακούσω την καμπάνα. Μαρία, τι γλυκό να σ' αγαπούν, Μαρία. Κώστα, τα παιδιά που χορεύουν απόψε μαζί μας είναι από, το, από τα τρίκα από το λαογραφικό χορευτικό όμιλο ο Ασκληπιός. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλά! Έχουμε Ελένα Αλκαίο.
Εγώ θέλω να πω για την ορχήστρα. Ναι, θα πούμε μετά. Δεν έχουμε χειροκροτήσει για την ορχήστρα. Έχουν γίνει πτώματα. Και εγώ θέλω να πω για τους τεχνικούς. Λοιπόν, μια και λέει η Μάρο για την ορχήστρα. Λοιπόν, στο μπουζούκι είναι ο κύριος Βασίλης Τριανταφυλόπουλος. Ο Χρήστος ο Βιδινιώτης. Και ο Βαγγέλης ο Λιόλιος. Νίκος Καπηλίδης στα ντραμς. Κοντραμπάς ο Αντώνης Τζίκας. Κιθάρα ο Μιχάλης Σεραφείμ. Ο Τζόρτζης Καλάργαρης ακουστική κιθάρα. Το παιδί στο πιάνο και ο μαέστρος είναι ο Δημήτρης ο Καπηλίδης. Να μας πεις για τους τεχνικούς. Στέλιο, έλα. Έλα, Στέλιο, τεχνική κάμερες, μπράβο. Αυτοί είναι οι ήρωές μας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οι ήρωές μας είναι αυτοί. Θα σου πω, Σπύρο, συγγνώμη. Σπύρο, να σου πω κάτι. Ναι. Η τεχνική είναι το πρώτο κοινό που έχουμε στην τηλεόραση και στο κινηματογράφο. Ναι, βέβαια, από αυτούς. Αυτοί καταλαβαίνουμε. Αυτοί λένε το καλό, δηλαδή άμα δεν το πεις καλά, λέει, μην το πεις καλά, μακακία είπες. Μακακία είπες. Και γελάνε, πρώτοι που γελάνε για το που τους παρακολύψα εγώ, λέω αυτή είναι το κοινό. Το πρώτο μας κοινό. Το πρώτο μας κοινό. Ένα σκηνό. Παιδιά, μπράβο! Μιας και είπαμε για την ορχήστρα, είναι να δώσει μια συναυλία με τραγούδια του, ο Μάνος Χατζηδάκης, στο Λυκαβητό. Όπως ξέρουμε, ο Μάνος Χατζηδάκης εκτιμούσε ιδιαίτερα το παίξιμο του Ζαμπέτα, γιατί ήταν εξαιρετικός. Σολίστ. Και έχει καλέσει τον Ζαμπέτα. Βέβαια, είναι η ορχήστρα του Χατζηδάκη με τα τσέλα, με τα βιολιά, με τα έγχορδα, κουστομαρισμένοι να καθίσουν μπροστά, να βάλουν τις παρτιτούρες τους, έτσι, στη σειρά. Και έρχεται η σειρά, η ώρα να ανέβει και ο Ζαμπέτα σε πάνω να κάνουν την πρόβα. Ανεβαίνει. Γυρίζει, κοιτάει με το ύφος του και λέει «Να δούμε ρε μάγκες, άμα πιάσει ένας αέρας, να δούμε τι θα παίξετε». Θα πάρει τις Σπάρτες, ήταν αυτό που λέμε η κόντρα των κλασικών με τους πιο λαϊκούς, ας πούμε. Ήταν αυτοδίδακτος. Ναι, ξέρεις, όμως να δίνει συναυλία στο Carnegie Hall στην Αγγλία, στο Λονδίνο, και να βγαίνει με τα κουστούμια όλη την πάντα, στα παύρα και τα λοιπά, και έρχεται και ο Γιώργης. Και βάζει το μπουζούκι και βγαίνει μια κόκκινη κάλτσα από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Το έλεγε, το έλα να δεις. Στις Βρυξέλλες, λοιπόν, κάπου έχουν παίξει, σε ένα γκαλά μεγάλο, και έχει πάει κάπου σε μια αίθουσα και αλλάζει. Αλλάζει ο Ζαμπέτας. Και αλλάζει και έχει γδυθεί. Και έχει γδυθεί, ρε παιδί μου, πίσω από ένα παραβάν. Και κατά λάθος μπαίνει μια κυρία μέσα και τον εβλέπει. Και κάνει, και λέει, σε βαφτίσια δεν έχεις πάει. Άρε, Γιώργη μου. Είναι αυτό το ο θυμόσοφος που λέμε, ο θυμόσοφος. Έλα, μωρέ, έτσι. Γιώργη. Αχ, μωρέ, Γιώργη. Έλα, Ελένα, τα δειλινά, πάμε. Πάμε, Ελένα μου. Σύννεφα σκεπάσαν την καρδιά, σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Λες κι αντιλαλούν τα βήματα σου κι ο φόνος με τραβάει κοντά σου
και τα δειλικά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει μυστικά, δεν θα γυρίσεις πια. Απ' τα χέρια μου σ' έχουνε πάρει και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει μυστικά, δεν θα γυρίσεις πια. Δεν ακυμερώματα κοντά στα ξημερώματα. Μακεδόνας. Ναι, είναι σοβαρά τα πράγματα.
πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τζιμισκή. Από εκεί και πέρα γίναμε παρέα και γίναμε ζευγάρι, εγώ κι αυτή. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το βαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου. Σε δυο μήνες βάλαμε στεφάνι στον Άγιο Δημήτρη, έγινα γαμπρός και από Αθηναίος. Μέσα σε δυο μήνες έγινα Δημήτρη μου Σαλονικιός. Στο λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στη Καλαμαριά.
Κώστα, κύριε. Μιχάλης Δημητριάδης, πάμε Μιχάλη. Έρημος δρόμος χωρίς φεγγάρι, γλώμο θλιμμένο το παλικάρι, γιατί βαδίζει και ψιθυρίζει, γιατί αργοκλαίει, γιατί. Σβήσαν οι πόρτες της καρδιάς, σβήσαν γι' αυτόν τα άστρα, γι' αυτό ξενύχτης περπατά στου στεναγμού τα κάστρα. Είναι σαν φύλλο στο βοριά, δέντρι χωρίς κλονάρια, ο έρωτας πολύ σκληρά χτυπάει τα παλικάρια. Ένας ξενύχτης μες στο σκοτάδι, βάρης και μόνος αυτό το βράδυ, τι τον πικραίνει, τι περιμένει, γιατί στενάζει, γιατί. Σβήσαν οι πόρτες της καρδιάς, σβήσαν γι' αυτόν τα άστρα, γι' αυτό ξενύχτης περπατά στους στεναγμού τα κάστρα. Είναι σαν φύλλο στο χωριά, δέντρι χωρίς κλονάρια, ο έρωτας πολύ σκληρά χτυπάει τα παλικάρια. Τα δυο αστέρια του βορρά, λουλούδια, λουλούδια αντισμένα, ένας Ρωμιός και μια Ρωμιά, από μπάξε χωμένα. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά και Θεσσαλονικιά, Θεσσαλονικιά, Ρωμιός αγάπη σε Ρωμιά. Πάρε Θεέ του ερώτα το δυνατό σου άστρο, και ρίχτω ξημερώματα στο μαγεμένο κάστρο. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά,
Θεσσαλονικιά. Ρωμινός αγάπη σε Ρωμινά. Δύο πλατάνια ψηλά ρίχνουν τα φύλλα στρώμα κι ο Δίας απ' τον Ολύμπο φυλάει τον πλαταμόνα. Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Ρωμιά και Θεσσαλονικιά, Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Θέλω με τον Ψαριανό να πείτε αυτό που λέγαμε. Χρωστάμε. Βέβαια. Το πού σε Θανάση χρωστάμε. Το Θανάση δεν θα πούμε. Σβάρνα μια βραδιά, όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτέλειες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από νερό, το στέκι του Θανάση. Θα βρω τις νιώτης μου τα φίνα και ωραία, το μάντο το Θεμιστοκλή και την παλιά παρέα. Τι να θα καθίσουμε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μάριος Καπηλίδης, πάμε. Έλα, γόρι μου, έλα. Στο πρώτο το θρανίο. Ο πιο καλό, ο πιο καλό.
εγώ βαθμό έπαιρνα δέκα. Μέσα στη ζωή πυραμίδες, θα φταίει μια γυναίκα. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Οι δασκαλοί μου με είχανε, μη βρέξει και μιστά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι πουκ. Σάμπρας, Σάμπρας, για παρακαλώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι που δεν είναι του Ζαμπέτα και παραλίγο δεν θα το τραγουδούσε και ο Ζαμπέτας. Το Φίνο Φανταράκι το έγραψε ο Σπύρος Πιπεράκης, ο παλιός μουσικός, με λόγια του Κώστα Φέρη, του σκηνοθέτη, για μια ταινία. Ήταν να το τραγουδήσει ο Βογιατζής, λέει. Δεν πήγε στο στούντιο, κάτι έγινε. Τόπο Ζαμπέτα, στα υπόλοιπα τα ξέρουμε όλοι. Έτσι λοιπόν. Θυμούμε τον ερμηνευτή. Πολύ ωραία. Ζαμπέτα και όχι τον δημιουργό. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πώς, Τσάμπρα, θα πεις τραγούδι. Γιατί, αργότερα, αργότερα. Πότε αργότερα, τελειώνουμε. Τελειώνουμε. πες του, Μαρία, σπρώχτον. Πιο πιθανό βλέπω να έρθουν τα κότερα. Αυτό το έχουμε κανονίσει, το έχουμε κανονίσει, εντάξει. Σπρώχτον, τώρα είναι η ώρα, δεν έχουμε. Και κάτω. Τελειώνουμε. Μα πόρισε και θα κι αν θα διαβείς τον ουρανό, κι αν πας ψηλά, κι αν πας ψηλά στα αστέρια, τη συντροφιά, τη συντροφιά μου θα ζητάς, και τα δικά, και τα δικά μου χέρια. Γιατί τα χέρια είναι σκοινιά και τα κορμιά καράβια. Σε άλλη θάλασσα, σε άλλη γη, σε άλλη γη να μείνεις. Δεν θα βρεθεί, δεν θα βρεθεί να αναπαθείς. Το πόνο σου, το πόνο σου να αφήνεις. Γιατί τα χέρια είναι σκοινιά και τα κορμιά τα βράδια.
Τραγουδάστε μη. Όχι μόνο. Η παλιοπαρέα, πάμε. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε. Ναι, ναι. Μισό, μισό. Ισχυά. Ισχυά. Θα ήθελα Ισχυά. Να πω κάτι αυτή τη στιγμή για τα παιδιά που ήρθαν τα Τρίκαλα. Αυτά τα παιδιά από την ώρα που ξεκινήσαν να χορεύουν, ειλικρινά το λέω, μου θυμίσαν τη γενιά τη δική μου όταν ήμουν κοριτσάκι 14-15 ετών στα Σεπόλια. Μια καθαρότητα στις φάτσες τους και μια αλήθεια στις μούρες τους που χορεύανε ήταν της γειτονιάς μας τα παιδιά του 55. Θέλω να τα χειροκροτήσω. Το εννοώ αυτό που λέω. Πάμε παραπέρα τώρα. Πενιντάρης, φύγαμε. Όταν
γη. Σου φωνάζαν όλοι γερό, άιτε και καλή ψυχή. Τώρα όμως στα 50 είσαι απιαστό πουλί. Σαφώς. Έλα ο μαδάρα. Λέμε μόνοι μας, γιατί αν περιμένουμε από τις γυναίκες, δε. Τα λέμε μόνοι μας, τα πιστεύουμε μια χαρά. Περιμένω τώρα εγώ κομπλιμά. Πριν χαιρετήσουμε, πριν πούμε τελειώσουμε με ένα ωραίο τραγούδι ομαδικό, πάμε να πούμε τσακα τσακα ενημέρωση. Κύριε Τσάμπρα, τι κάνετε αυτόν τον καιρό? Έχω δρομολογήσει 2 επόμενα βιβλία. Mm. Αλλά ξέρεις, αυτά τα πράγματα παίρνουν 2-3 χρόνια, οπότε για την ώρα μην πούμε τίποτα. Μάλιστα. Είναι μακρύς ο δρόμος. Επίσης, ελπίζω κάποια στιγμή να κινητοποιηθεί αυτός ο γίγαντας που παλιά τον λέγανε ΕΡΤ, αν θυμάσαι. Όλοι το ελπίζουμε, όλοι το ελπίζουμε, όλοι το ελπίζουμε. Γιατί εσένα και το συντερί των Πρίτες, ξέρεις τώρα, πως ακούγαμε φανατικά, δηλαδή, πραγματικά. Το ελπίζουμε όλοι. Μαρία, έλεγε. Με τον κύριο Ανδρεάδη. Μπάρει. Διάφορες εμφανίσεις, αυτό... Έτσι, πόσο σε τον κύριο Ανδρεάδη, πολύ ωραία. Μιχάλη, στον Αγγέλου τα μπουζούκια. Στον Αγγέλου τα μπουζούκια. Ναι. Στην πλατεία της Άνοιξης. Στην πλατεία της Άνοιξης. Και σήμερα... πολύ συχνά εκεί και εγώ επίσης. Και σήμερα, μόλις φύγω από εδώ, έχουμε αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου μαζί με το Στέλιο Διονυσίου. Α, αυτά είναι τα καλά. Αυτά είναι τα καλά. Λένα.
στο Ρυθμό Stage στις 7 και 14 Μαΐου. Μάλιστα. Με την Μπέννη Ξενάκη και τη Μαρία Καναλοπούλου. Πολύ ωραία. Θέμης. Γράφω, φτιάχνω τραγούδια, ετοιμάζω καινούργια τραγούδια να βγάλω σε δίσκο. Και κάνω αρέσει εμφανίσεις όπως πατάει η γάτα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κωνσταγή. Τα Σάββατα παίζω στο Ρυθμό για 7 Σάββατα, τελειώνω το επόμενο και τις Παρασκευές Θεσσαλονίκη στο Lao Casual Living. Στο Ρυθμό Stage είμαι με τη Ζωή Παπαδοπούλου και στην Θεσσαλονίκη με τον Μιχάλη Μυρλή και μια καινούργια τραγουδίστρια, τη Δήμητρα Αντωνακούδη. Μάλιστα. Και ετοιμάζω και καινούργια τραγούδια που θα ακούσετε σύντομα. Ετοιμάζεις καινούργια τραγούδια. Θα ακούσετε σύντομα. Δικά σου. Ωραία. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Στοιχή, επίσης. Όχι, δικά μου, δεν τα έχω γράψει εγώ. Ετοιμάζεις δουλειά με λίγα λόγια, να περιμένουμε. Ωραία, καλή επιτυχία. Τα οικειοποιούμε στα δικά μου. Άλλοι μου τα γράφουν, αλλά κατάλαβα. Θα ακούσετε σύντομα. Σίλβια. Εγώ μόλις τελείωσα τις παραστάσεις. Όχι, δεν τον έχω βγάλει ακόμα τον πρώτο. Από το γάμι κηδείας και δεν έχω τίποτα να φορέσω. Μάλιστα. Της Άννας Κατσαφιά. Και είμαι σε αναζήτηση τραγουδιών. Όχι. Κάτω τα άλλα, τα επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες, δεν σε αγαπούν. Ναι, έχω το μαγαζάκι μου στην Αστιβάλαια. Σε ευχαριστώ. Να τα λέμε. Καλοκαίρι πηγαίνω. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Σε ευχαριστώ. Σας ακούω, κυρία μου. Πρόβα νηφικού στο Εθνικό Θέατρο. Ρέξ Κοτοπούλη, σκηνή. Μάλιστα. Με πολυμελή θίασο, το οποίο σκίζει. Ναι. Σκίζει. Ναι. Θα πάμε μέχρι 1η Ιουνίου, δηλαδή. Ναι. Μέχρι 1η Ιουνίου. 1η Ιουνίου. Σας το εύχομαι να συνεχίσετε έτσι. Δυνατά. Κύριε Μεσάλα, παρακαλώ. Πρώτα να είμαστε καλά. Ναι. Να έχω υγεία εγώ και η οικογένειά μου και οι φίλοι μας. Και ετοιμάζω ένα αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη, που θα ταξιδέψει από την Κίνα σε πολλές χώρες και θα καταλήξει το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Και ο τίτλος θα είναι «Η Ελλάδα ταξιδεύει με τον Καβάφη». Μάλιστα. Καλό τάξιδο. Να είσαι καλά. Δεν έχεις να μας πεις τίποτα. Όχι εγώ, όχι. Μαρθούλα. Το επόμενο, η άμεση σχέση που έχει η Μάρθα με το θέατρο είναι ότι θα έρθει να με δει. Αυτό σίγουρα θα γίνει. Εγώ απλώς θυμάμαι και το παλαιό. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Θυμάμαι και το παλαιό. Σε αντιλαμβανόμαστε. Οκ. Θα έρθω όμως να σε δω. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Εντάξει. Εγώ θα σε βγάλω και φαγητό μου. Να σου πω, Κωνσταντίνο. Τι θα μεταΐσεις. Κάτι καλό. Εντάξει. Γκουρμέ. 20 λεπτά, παιδιά, τώρα να μιλάει ο Βουτσάς για το τι δουλειές κάνει. Το επόμενο 20 λεπτό. Μετράτε. Θα το πω αμέσως. Έχω γύρισμα με τον Πατρόνια κάτω. Μάλιστα. Κάνω δύο διαφημιστικά σποτ. Ναι. Κάνω πρόβες με το έργο Πλούτος του Αριστοφάνη. Κάνω και πρόβες με την Μιμή την Τενίση. Και κάνω πρωινά παραστάσεις με την κοπέλα μου που είναι αφεντικό μου. Και... Στα καλά του. Πες με στο θέατρο Ζήνα. Στο Ζήνα, παιδιά, το Βουτσά. Καλά το Βουτσά, όπου και να γεννήσει, το πετυχαίνει, δεν υπάρχει. Σιγά. Καλό. Δεν ανάγκη να σου πει που είναι. Κάπου που πα θα είναι. Μάρο Κοντού. Αυτή την εποχή κάνω τα χόμπι μου. Μάλιστα. Μαγειρική, κυπουρική, ζωγραφική. Ζωγραφική. Μπυρμπίτσα, ταξιδάκια. Πολύ ωραία. Κύριε Σπυριούνη, παρακαλώ. Δύο εκθέσεις τον Μάιο με τον δικαστικό κύκλο. Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Καλή επιτυχία, καλό τάξιο. Ελενίτσα. Εγώ γυρίσματα αυτό τον καιρό. Μετά το Παρτάλι, τώρα κάνω τα κλεμμένα όνειρα το καθημερινό. Και το Μάιο, τα Σάββατα του Μαΐου, θα είμαι στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο με ένα αφιέρωμα στην καλή ελληνική μουσική. Ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ξέχασε κάτι ο Κώστας, παιδιά. Κάνω πρόβες, πάω στην Αυστραλία το Μάιο. Δεν το πιστεύω. Η απελπισμένη δεν ξέρω τι. Ναι, δεν έχει σημασία. Του βάλε. Δεν έχει το έργο. Τα έργα είναι αφορμές για το Κουκουτσά. Εντελώς. Είναι πρόσχημα. Για ταξίδι είναι. Πάω το Μάιο στο Αγόριο. Για 15 μέρες. Λέγε. Εγώ ψάχνω να βρω ραδιόφωνο, να κάνω καμιά εκπομπή, βασικά. Αυτό είναι το πρώτο σχέδιο που θέλω να διεκπαιρεώσω. Πλάκα, έχεις καιρό να κάνεις ραδιόφωνο, ναι, κάτι χρονάκια.
θέλω οπωσδήποτε να βρω ραδιόφωνο, δεν αντέχω άλλο χωρίς ραδιόφωνο, πρώτον. Και δεύτερον, επειδή έχω ηχογραφήσει τη δισκογραφία, είναι κακά χρόνια βέβαια, δεν υπάρχει δισκογραφία πια, αλλά επειδή έχω ηχογραφήσει 8 τραγούδια, θέλω να γράψω άλλα 4 για να φτιάξω τα 12 greatest hits, καταλαβαίνεις. Αυτά είναι, αυτά είναι, καταλαβαίνεις. Θα ξέρεις, θα ξέρεις. Ναι. Θα κάνει δεύτερο ο Φουτσάς στο δίσκο του. Έχω ένα δωμάτιο ελεύθερο και έκτε και πέσει. Ετοιμάζομαι και γράφουμε και το καινούργιο έργο του χειμώνα, το παιδικό. Ναι. Μαζί με την Αλίκη την Κατσαβού που είναι. Ελίμονο, δεν θα έκανε κάτι καινούργιο. Γράφουμε και το έργο αυτό, ναι. Είναι με την αφεντική να μου. Δημήτρη, ο κύριο Δρίζο. Εγώ εξακολουθώ να είμαι ένα φτωχό δημοσιογράφο, τίποτα. Νίκο. Υπάρχουν κάποια σενάρια στα χέρια μου. Πιστεύω ότι θα αρχίσουμε γύρισμα. Και με τα πολιτιστικά μου στην Παιρνία και την Κυπορική, όπως είπε η κυρία Κοντού. Ξέχασα και εγώ να σας πω. Δήμητρα. Εγώ περιμένω την κρατική της εξελίξης με την εκπομπή τι θα γίνει. Και επίσης προετοιμάζομαι τώρα και για τη Σύφνο. Με τη Σίλβια Δελική έχουμε πάρα πολλά κοινά. Για τα μαγαζιά στη Σύφνο, ένα καινούριο πολυφόρο. Ας την πάλι Σύφνο, παιδιά, έχω. Μπράβο, έτσι. Στον Κυκλάδων χώρο να μας επισκεφτούν. Και έχουμε και συνεργάτη στο εστιατόριο, το Γιάννη του Λουκάκο. Φέτος έχουμε φτιάξει έτσι μια πολύ ωραία κατάσταση. Κυρία μου, στον Νίτρο. Νίτρο Radio Νέα, ραδιοφωνικές εκπομπές κάθε πρωί. Τι κάθε πότε. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Μάλιστα. Και mother.gr, έχω το blog μου, τις στήλες μου, γράφω σε site για μαμάδες και παιδί. Κυρία συνάδελφος. Και εγώ στα γυρίσματα, με τα παντελόνια κάτω. Με τα παντελόνια κάτω. Εκεί είμαστε τώρα. Τα παιδιά του Τρικάλων, τα ευχαριστούμε που ήρθαν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε. Πάμε για φινάλε, μαέστρο.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά.